Γιάννη. Αγαπητή Ανδριώτη, καλησπέρα σας. Η βροντερή φωνή του καλού μας φίλου Αντώνη ακούγεται πάντα δυνατή για να μας συμβουλέψει, να μας μαλώσει, να μας επενέσει και να μας ρωτήσει. Πιο συχνά για να μας αφηγηθεί, να μας περιγράψει και να μας θυμίσει. Τα ενδιαφέροντά του πλήθος και όχι μόνο για την Άνδρο. Πάντα με άποψη κατηγορηματική, απόλυτη, ακριβή. Μιλούσε συχνά για τους προγόνους του, τους δασκάλους του, τους παλιούς του φίλους, συνομιλίκους και κυρίως μεγαλύτερους. Για τις οφειλές του, τις επιδόσεις του στην ορθογραφία και την τυπογραφία. Μιλούσε με θαυμασμό για τα παιδιά του και τους φίλους των παιδιών του, για τους εκλεκτούς επισκέπτες του. Μόλις έβρισκε ευκαιρία, μιλούσε για τις μεγάλες του αγάπες, το θέατρο και τα γράμματα. Καμάρωνε για τα βιβλία που είχε διαβάσει, για τις παραστάσεις που είχε δει. Ο Αντώνης είχε όλο και περισσότερο στραμμένη τη σκέψη του στο παρελθόν. Τον αλογιζόταν με νοσταλγία και με εκτίμηση. Το παρουσίαζε ωραιοποιημένο, σεμνό, ηρωικό, αλλά και σκανδαλιάρικο, πικάντικο ή τολμηρό. Δεν ξεχνούσε τις δυσκολίες, το μόχθο, τις δυστυχίες, τις αστοχίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ξαναζωντάνευε με πάθος, σαν να μην ήταν μόνο παρελθόν, αλλά και παρόν. Ήξερε σε ποιο κόσμο ζούσε και δεν ήταν καθόλου σίγουρος ότι του άρεσε. Μπήκαμε μια μέρα παρέα στην Καΐριο βιβλιοθήκη. Μπροστά ξεναγός ο άλλος πολέμης, ο Δημήτρης. Ο Αντώνης κοίταζε τριγύρω με βλέμμα αχόρταγο. Καταλάβαινε καλά ότι δεν πρόκειται για κοινή βιβλιοθήκη. Η Καΐριος είναι ένα θησαυροφυλάκιο που διασώζει και αναδεικνύει ό,τι πολυτιμότερο έχουν οι Ανδριώτες, την ιστορία τους και την παράδοσή τους. Η ίδια είναι άλλωστε μια σημαντική πτυχή αυτής της ιστορίας. Τα θεμέλια της μπήκαν από τον Ανδριώτη Λόγιο και αγωνιστή του 21 Θεόφιλο Καΐρη. Οι πυλώνες στήθηκαν από τον αρχαιοδήφη και ακαδημαϊκό Δημήτρη Πασχάλη. Η κληρονομιά διασώθηκε και συνεχίστηκε από τον Ανδριακό Όμιλο με τη φωτισμένη καθοδήγηση του Λορέντζου Κασιμάτη. Οι πρώτες ενέργειες για την νομική της συγκρότηση έγιναν στα χρόνια της δημαρχίας του ακάματου Μιχάλη Πολέμη και ολοκληρώθηκαν στα χρόνια της δημαρχίας ενός άλλου άοπνου αρχαιοδήφη, του Ευάγγελου Δερτούζου. Η γερή στέγη τοποθετήθηκε από τον αείμνηστο Δημήτρη Πολέμη, ο οποίος με ανεκτήμητο μόχθο και με τη συνδρομή πολλών συμπατριωτών την κατέστησε ανεξάρτητο κοινοφιλές ίδρυμα. Το τέμενος αυτό υπηρετεί σήμερα ένα διοικητικό συμβούλιο που συντονίζει με απέναντι αγάπη, ειρήνη, δάμβαση και ένα ολιγάριθμο αλλά αφοσιωμένο προσωπικό που περιλαμβάνει τη Μαρία Χαλά, τη Μαρία Ζανάκη και την Αθηνά Φλαβέλου. Ανάμεσα στους θησαυρούς που φυλάσσει και αναδεικνύει η βιβλιοθήκη βρίσκεται και η μεγάλη δωρεά του Αντώνη Πολέμη, το τυπογραφείο Καραουλάνη και ένα μεγάλο μέρος από το αρχείο του. Στην αίθουσα του τυπογραφείου ο Αντώνης γνώρισε στιγμές υπέρτατης ευτυχίας. Υποδεχόταν τους επισκέπτες του σαν μικρό παιδί. Τους έδειχνε τα πολύτιμα τεκμήρια και τους αφηγόταν την ιστορία του. Δηλαδή σελίδες από την πρόσφατη ιστορία του νησιού. Κάποια στιγμή ο Αντώνης ξεχνούσε τους επισκέπτες του και συνέχιζε να μιλά μόνος του. Ή μάλλον όχι μόνος του, άρχιζε να συνομιλεί με τους παλιούς πρωτομάστορες, με τα παλιά και για τους παλιούς καιρούς.
Ήξερε καλά ότι συνομιλεί με την ιστορία. Και όταν ήρθε η ώρα, έτρεξε από τους πρώτους να συγκροτήσει τον κύκλο των φίλων της Καϊρίου Βιβλιοθήκης. Το δικό μας δηλαδή κύκλο. Που πήρε σήμερα την πρωτοβουλία να τον τιμήσει και να τιμηθεί μαζί του. Σε ένα φιλολογικό μνημόσυνο, όπως γινόταν άλλοτε. Ως ευλογημένο νησί, ο Άνδρος δεν στερήθηκε ποτέ από ευεργέτες. Μεγάλους και μικρούς. Ολόκληρο σχεδόν το πλούσιο έργο της είναι αποτέλεσμα ευγενικών προσφορών που δεν σταμάτησαν ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές και δεν σταματούν σήμερα. Ο κύκλος των φίλων που αποτελούμε έρχεται να συμπληρώσει αυτό το πλούσιο έργο, αξιοποιώντας τις συνδρομές που συγκεντρώνει από το πλεόνασμα και κυρίως από το υστέρημα όσων αγαπούν το νησί και την ιστορία του. Οι επιδιώξεις μας είναι ταπεινές και απλές, αλλά όχι ασήμαντες και όχι αμεληταίες. Δεν έχουμε καλά συμπληρώσει ένα χρόνο ζωής και ξεπερνάμε ήδη τα 160 μέλη. Αναλάβαμε έτσι να χρηματοδοτήσουμε με τις συνδρομές των μελών τη λογιστική αναβάθμιση του Ιδρύματος και πιο πρόσφατα τη θέρμανσή του μέσα στην καρδιά ενός κρύου και δύσκολου χειμώνα. Ο κύκλος των φύλων θα συμβάλλει για να μείνει ανοιχτή η βιβλιοθήκη σε πείσμα των καιρών. Θα την κρατήσει ανοιχτή και ζεστή διότι αξιώθηκε να συμπεριλάβει στα μέλη του ανθρώπους σαν τον Αντώνη και σαν όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φύλων σας ευχαριστεί θερμώς για την παρουσία σας και την αγάπη σας. Θα καλέσω πρώτο έναν παλιό φίλο και ομότεχνο του Αντώνη. Πόσο παθιασμένος αντριώτης είναι ο Γιώργος Δαδανός, το ξέρετε φαντάζομαι όλοι. Θα σημειώσω μόνο ότι ο Γιώργος με τον αδερφό του τον Γιάννη Μαμάη και το γιο του τον Κώστα εκδίδουν εδώ και 6 χρόνια το αντριώτικο περιοδικό Νήσος Άνδρος που έχει ήδη αποδειχθεί το μακροβιότερο αντριώτικο περιοδικό και ήδη ετοιμάζουν τον 7ο τόμο. Και επίσης με τον Γιάννη Μαμάη που είναι πρόεδρος του φιλοπρόεδρου συλλόγου το Γαύριο ετοιμάζουμε ο σύλλογος μια ωραία εκδήλωση το καλοκαίρι στο Γαύριο. Γιώργο. Λέμε στην Άνδρο σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Εκδήλωση για την Άνδρο χωρίς τον Παπαγιάννη δεν μπορεί να έχει. Καλό να στείλεις τον Παπαγιάννη. Χαίρομαι γιατί σήμερα εδώ βρίσκεται η καρδιά του νησίου, οι άνθρωποι που ασχολείται με τον πολιτισμό, που ζουν εδώ, αλλά το μυαλό τους είναι στην Άνδρο το χειμώνα, που πολλοί βρίσκονται σε μια μπάρκα, χωρίς καμιά φορά καράβι, με την ανησυχία των μεγαλύτερων, αν συμβεί κάτι. Το έχω αντιμετωπίσει και εγώ αυτό. Με βαθύτερη συγκίνηση θα πω δύο λόγια για τον φίλο μου, τον αγαπημένο, τον ομότεχνο, τον Δημήτρη τον Βολέμη. Τον Αντώνη τον Βολέμη, συγγνώμη. Θυμάμαι τον Δημήτρη. Πολύ. Μας συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα. Αγαπούσαμε όπως και όλοι μας και οι δύο το νησί. Με πάθος, με πολύ πάθος. Αγαπούσαμε το βιβλίο, το καλό βιβλίο, το ποιοτικό βιβλίο. Αυτό που απευθυνόταν σε μη διεφθαρμένους αναγνώστες. Όχι αυτό που σήμερα το κάνουν ωραίο εξώφυλλο και παλιά το πουλάγαν τα περίπτερα. Κάτι ροζ βιβλία, πρόχειρα, φτηνά, που σήμερα τα κάνουν ωραία εξώφυλλα οι εκδότες και τα χαρίζουν κιόλα οι αναγνώστες. Τέτοια δεν είναι αγαπούσα, Αντώνης. Όταν εμείς είχαμε στόχο να βγάλουμε ένα καλό βιβλίο στη σειρά Όρμπις, που είχε πολύ λίγους αναγνώστες, από τον Αντώνη ξεκίναγα. Του έλεγα, Αντώνη, πώς το βλέπεις, και διαβάζει, ήξερα, Αντώνης. Όπως ήξερε μουσική,
Ήταν φωνακλάς ο Αντώνης και εγώ νόμιζα ότι είμαι και εγώ φωνακλάς. Είμαι δηλαδή στην Άνδρο, γιατί στην Άνδρο φυσάει ο αέρας και φωνάζει και δυνατά για να σε ακούσουν. Μα αυτός που φώναζε και στην Αθήνα μου ξέρει κοντά, δεν είχα μόνος. Την τελευταία φορά, τα άνθρωση μου λίγο, μόνο με δυνατό, μόνο με στη χώρα, μόνο με δυνατό, ο μισομερίδες μου από το γάμο να γίνει δύο πάτερνα. Ήκαμε με λίγο. Αυτός ο Αντώνης. Ο αγαπημένος μας Αντώνης όλων. Εγώ έφυγα μικρός από την Άνδρο, είδα τα ρουχάκια μου, είδα στην Αθήνα. Χώθηκα μέσα στα ανθυγιεινά και χτυπημένα λόγω ιδεολογίας, τυπογραφία της Αθήνας, υπόγεια, όπου το αντιμόνιο έτρωγε τα σωτικά μας. Το βράδυ πήγαινα στο σχολείο και μόλις έκανα λίγο διακοπές, την κουπάνε για την Άνδρο, εγώ που ερχόμουν, μόλις ανοίγα, είχα ανοίξει τα σχολεία και ερχόμουν εγώ. Με περιμένα στη δουλειά, ήμουν καλός τυπογράφος. Σήμερα τυπογράφος έμεινε μόνο εγώ, πια από τα παλάτσα ουσιαστικά και ο αδερφός μου. Ο Γιάννης Ρωμαϊς είναι ο πιο σημαντικός τυπογράφος της Ελλάδας. Και αυτό το ομολόγησε την τελευταία φορά ένας καθηγητής, σπουδαίος που ανάμεσά μας, ο Δημήτρης, ο Βασίλης Κρεμινάς, λέγοντας «Υποκλίνουμε στην τέχνη του Γιάννη Μαμάη». Ο Γιάννης Μαμάης είναι ο καλύτερος τυπογράφος της Ελλάδας σήμερα. Και ο Αντώνης τον λάτρευε. Γιατί ο Αντώνης είχε συνδεθεί με το τυπογραφείο, με το συνδετήριο, με τα τυπογραφικά στοιχεία. Και την ώρα που τα χτύπαγε στο συνδετήριο, έψαινε μου έλεγε τον ύμνο στο Γουτεμβέργιο που ανακάλυψε αυτή την τέχνη και ξεστράβωσε τους ανθρώπους που περιμέναν τα μοναστήρια για να μορφωθούν. Ο Αντώνης λοιπόν, εγώ ήρθα στην Αθήνα, δεν μπορούσα να ξεμερίσω τα τυπογραφία από το αντιμόνιο αυτό το. Έβαζαν στα μολύβια τα τυπογραφικά για να είναι σκληρό, να σκληρώνουν για να μην χαλάνε εύκολα. Αλλά χαλάγανε τα αντιμόνια μας. Ο Αντώνης όμως στην Άνδρο, μόλις έγινε παράθυρο, έφευγε με τον αέρα το αντιμόνιο. Εγώ το έχω φάει όλο το αντιμόνιο. Μετά ήταν επιλεξίες. Θα σου πω ένα περιστατικό. Όταν έγινε ο δρόμος στο Γοτένεμβουργο της χώρας και συνακούρθε και το. Είναι και παιδιά που είχαμε πάει το μαζί, ο Ζαχαρίας, ο Δεμαθάς, είχε γίνει τότε. Και το ρεύμα πήγε. Ήταν τότε και η Παπαζωή ο μάχης. Και χόρευε καλά. Και όταν χόρευες και την κοίταγες στα μάτια, πέταγες και εσύ στο χορό. Μόλις πήγαμε λοιπόν, ήταν έπεσε ο πατήρης, το ξέρετε το συγχωρημένο, έτσι. Από τα πατήρια, τα πατούρια. Και από την καταγανέη ο τρενταφυλάκης. Σηκώνομαι εγώ λοιπόν, για τη ρώτηση εγωιστίας στον πάγο, θέλω να κάνω το κομμάτι τους, τι να κάνουμε. Σηκώνομαι και εγώ λοιπόν, όπως είδατε και λίγο κάνω, σκίζω ένα κομμάτι και το πετάω στον Παπαζόλη να χορέψουμε. Εντυπωσίασα και χορέψα καλά. Καταχειροκροτήθηκα, αλλά σε λίγο σηκώνει το Αντώνης με την Αρατό και πετάνε λέει στον συμπιμόρ θα μας παίξεις. Και χόρεψε, έκανε τράκες ο χορός του Αντώνης. Εγώ παιδιά, μαθητούλη, κουμπώθηκα και κάτσε στη γωνία. Χορευταράς, γλετζές. Όταν ήρθε μια φορά ένα κλιμάκιο της λυρικής σκηνής και έπαιξε με τούμπα, όργανα, μεγάλη μουσική, οι διευθυντές με την τέπιτα του μεγάλου μουσική και ανέφερε τρεις πηγές και διαβάζανε και παίζανε έξω από το βιβλιοπωλείο. Ο Αντώνης έτρεξε αμέσως, ήταν και λεβέ της χόρτας που είχε βρε, έστειλε και βρε αρτιστές κατά κάνει, έφερε κρασί και τσίπρο να κεράσει τον κόσμο, έφερε πράγματα. Τα βολάκια. Τα βολάκια, τα δοκιμάσια. Και αφού έγινε γλέντι, περνάει ένας αντίο, ένας εκεί, λέει παίξε κανένα μπάλο ρε, Αντώνης, και ο μπάλο θα παίξουμε. Και κάνουμε το πλέντι, όταν κάνω την κουβέντα με τους μουσικούς, μπορώ να πω ότι ήξε εξίσου τέλεια και ο Αντώνης, γιατί πήγαινε για πάρα πολλές κλασική μουσική. Παρακολουθήσε τα πάντα. Λοιπόν, το τυπογραφείο του Πολέμη τώρα, μέσα σε ένα μικρό νησί, διατήρησε μια παράδοση μεγάλη. Δηλαδή, ήταν εμπορικό κατάστημα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένα πολιτιστικό κέντρο. Κύτταρο, θα έλεγα. Εκεί πηγαίνανε οι συγγραφείς, οι καθηγητές, οι πνευματικοί άνθρωποι, ο Βαρδακώστας για παράδειγμα, μεγάλη μορφή. Έχουν γράψει κείμενα για την Άνδρο. Όσα είχε δε από την εφημερίδα κείμενα του για τον Παναγιώτο Τόπουλο, πάρα πολλού, τα έφτιαχνε μετά και ανάτυπα και τα μοίραζε ο Αντώνης. Ήταν δε και επαρκής τυπογράφος. Διότι εδώ πήγαν ειδικότητες. Άλλος τράβαγε αράδα, άλλος έκανε καλλιτεχνικό, άλλος έκανε χιλιάδες. Ο Αντώνης πρέπει να τα κάνει όλα. Σε ένα μικρό νησί, να έχει επάρκεια για να τα κάνει όλα, να έχει και πολλά υλικά, χαρτιά, ακόμα και τρόπο
να κάνει αναγόμα στον κυλίδρο και να μην κατάφερε να φτιάξει τα πιστεία ακόμα. Αυτό δεν θα το σκεφτεί κανείς, είναι τραγικό. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω την τυπογραφή, το έχουμε δώσει στο μεγάλο μας τυπογραφείο, το παραδοσιακό, στο Πανεπιστήμιο των Ιαννίων και Γη Μουσείο. Εάν θελήσει η Καΐρια Βιβλιοθήκη, μπορεί να συμπληρώσουμε πράγματα, προσφορά δική μας, που όταν πεθάνω να υπάρχει αυτό, να με δει πινακή στον Αντώνη να τα λέμε, γιατί τα λέμε κι αλλού, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ήθελα να πω ακόμα ότι τελευταία ο Αντώνης τον παρεξηγήσαμε, γιατί με βοήθησε να τον παρεξηγήσουμε και υπόπιο. Του έλεγα, γράψε βρε Αντώνη αυτό το κείμενο να το βάλουμε στο περιοδικό. Και επειδή έβαζα κάθε τόσο έναν επικονατίδα, ένα σημάδι στον Άπονα, κάτι για το λαιμό του εδώ. Εγώ νόμιζα ότι κάτι μου λέγεται, χαϊδεύεται μου λέγεται υπόπιο. Και του λέω, να υπάρξει να χαϊδεύεσαι επιτέλους. Βρε Γιώργο, δεν με καταλαβαίνεις. Δεν είμαι μωρό. Δεν αντέχω βρε Αντώνη, μη χαϊδεύεσαι. Και δεν χαϊδεύονταν. Δεν χαϊδεύονταν. Χαϊδεύονταν. Λοιπόν, τελειώνοντας, ήθελα να σας πω ότι κάθε μέρα λέω το όνομα Ερατό. Το μεσαίο μαγκουνάκι το λέει Ερατό. Και πάντα θυμάμαι την Αγία Γυναίκα, στην καρδιά με τον Αντώνη. Θυμάμαι την Πόπη μικρή, πήγαινε και ήμουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Και όποτε πήγαινε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, θα έβλεπα το Γιάννη τον Μαρκαντώνη και την Πόπη. Η Πόπη ήταν πάντα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και ασχολιόταν με την ιστορία του βιβλίου. Με το βιβλίο έχει κάνει μεγάλες δημοσιεύσεις και ο Αντώνης ήταν περήφανος γι' αυτό. Ήταν πολύ περήφανος. Θα ήθελα και εγώ τα παιδιά μου να κάνουν κάτι αντίστοιχο όπως και κάνετε τώρα. Θα ήθελα πολύ αλήθεια να υπάρχει μια φιλοδοξία στον κάθε άνθρωπο. Επίσης, τι να πει για τον Ηλία τώρα, τον μέγα οικολόγο, τον μαχητή. Που ασχολείται, τι κάνει βέβαια αυτός, μα αυτός εμμανείται μόνο Γιώργο ασχολείται συνέχεια. Αυτός και ο Λεωνίδας Εμπίρικος με τα πουλάκια στο... στο επάνω, στον Όλυμπο. Λοιπόν, νομίζω ότι και τα δύο του παιδιά, πραγματικά διαμάντια, τιμάνε το νησί, τιμάνε τους γονείς τους και εύχομαι από την καρδιά μου να το θυμώνται και να το θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας παρηγορεί κάπως το γεγονός ότι έχουμε μαζί μας, και αυτή ήταν και η αφορμή της εκδήλωσης, τα λόγια του Αντώνη, τυπωμένα στο ωραίο βιβλίο «Φωλή της Άνδρου», εκδόσεις Gutenberg. Παρακάλεσα τη συνάδελφό μου, την Άννα Δηματιθέου, που είναι ιστορικός, να μας το παρουσιάσει. Η Άννα είναι από τις νεότερες και αγαπημένες φίλες του Αντώνη. Άννα. Καλησπέρα σας. Ο Αντώνης Πολέμης υπήρξε αρχικά ο αστείος πατέρας της καλύτερης μου φίλης. Στην πρώτη μας γνωριμία, το 1997, στο λιόλουστο σπίτι του Αντώνη και της Ερατός στη χώρα, με φόντο τις μπλε και καφεδιές αποχρώσεις από το παραπόρτι, όπου σταματήσαμε ανεβαίνοντας για τους κατακαλαίους, πρωτοσυνάντησα τον Αντώνη Πολέμη μέσα σε ένα σύννεφο από χειρονομίες, γέλια, βροντόδια επιφωνήματα και κάποιες πρώτες ανδριώτικες ιστορίες που λεγόντουσαν με ταχύτατη εφράδια, ανακατεμένες με σχόλια για το σπίτι στο χωριό, το νέο κρασί που θα βρούμε στο κατώγι, τις άγριες αγκινάρες της Ερατός που μας περίμεναν στο ψυγείο, το καινούριο βιβλίο, το οποίο μόλις είχε τελειώσει, τη νέα αρρώστια που θεωρούσε πως τον βασάνιζε και την αναπόφευκτη ερώτηση. Πόσο θα μείνετε? Μόνο 3 μέρες, μα είναι λίγο. Σε αυτό συμφωνούσε και η Ερατό που προσπαθούσε να βάλει τάξη στην κουβέντα και στον χώρο. Παρόλο που είχαμε μιλήσει αρκετά με την Πόπη για την Άνδρο και τους γονείς της, δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτή την αδιάκοπη, την ακατάβλητη ζωντάνια και κοινωνικότητα του πατέρα της. Ήταν ήδη 72 χρονών, αλλά με βλέμμα ζαβολιά αριέφηβου. Φωνή που έτριζε τα τζάμια της Μπαλκονόπορτας και κέφι για παρέα, με νέους και συνομήλικους. Κι εγώ θεωρούσα πως είχα έναν αστείο και κοινωνικό πατέρα, αλλά ο παπάς της Πόπης κέρδιζε με απόσταση.
Αν για τις προηγούμενες γενιές τα γέλια αποτελούσαν ντροπή ή φέρνανε κλάματα, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, γρήγορα κατάφερα να μην έχω αναστολές και να απολαμβάνω τα λεγόμενα και τα καμώματα του Αντώνη Πολέμου. Τα γέλια μέσα στον χρόνο μετατράπηκαν σε κάποιες σκέψεις και εκτιμήσεις μέσα από την ταξινομητική πρακτική που επιβάλλουμε πάντα στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα χρόνια κύλησαν και πέρσι, στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, ο Αντώνης Πολέμης έφυγε καλπάζοντας. Φουριώζικα, όπως γράφει και η Πόπη, μέσα στη λαμπερή μουσική ησημερία του Ιουνίου. Φουριώζικα επίσης φτιάχτηκε από την ίδια, καθώς κληρονόμησε ατόφιο από τον πατέρα της το χάρισμα της ταχύτητας, το βιβλίο Αντί Στεφάνου, οι φωνές της Άνδρου, το οποίο μου δίνει την αφορμή για κάποιες σκέψεις στην απόψινή μας εκδήλωση μνήμης και τιμής. Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα του Αντώνη Πολέμη που είχαν πρωτοδημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα Εξάδας από τον Απρίλιο του 1998 μέχρι τον Απρίλιο του 2002, καθώς και δυο πιο πρόσφατα κείμενα του 2008 και του 2009 για το οικογενειακό τυπογραφείο Καραουλάνη, στο οποίο εργάστηκε και έζησε για 50 χρόνια, όπως γράφει στο τελευταίο του κείμενο, πάντα όρθιος στο πόστο, μπροστά στις κάσες με τα στοιχεία, με το συνθετήριο στο χέρι ή στα πιεστήρια, εκτελώντας παντός είδους τυπογραφικές εργασίες, συνεχίζοντας το έργο και την παράδοση την οποία είχε κληρονομήσει. «Αναδρομές» είναι ο μονολεκτικός τίτλος που προσδιορίζει το κριτήριο της επιλογής των κειμένων και το έναυσμα, ή πιο σωστά το πρόσχημα, των σχολείων του, κυρίως από τη δισέλιδη εφημεριδούλα που έβγαινε στο οικογενειακό τυπογραφείο, τη Φωνή της Άνδρου, όπως και από κάποια άλλα ανδριώτικα έντυπα. Τις εφημερίδες «Η Άνδρος» και «Ανδριώτης», το «Ανδριακό ημερολόγιο» ή το περιοδικό «Ανδριακές σελίδες». Γράφει όμως και τρία αυτοτελή κείμενα, απροσχημάτιστα. «Τώρα που πέφτει η αυλαία», «Το Πάσχα και φέτος και κάποιες παλιές πασχαλιές» και «Τη ζωή μαζί με τον παππού», στα οποία θα επανέλθω. Με μια γραφή άμεση, της οποίας το μέγιστο πλεονέκτημα βρίσκεται στο ότι εγκαλεί στην προφορικότητα, καθώς χρησιμοποιεί μια ζωντανή γλώσσα, σπαρμένη με μια πληθώρα από λέξεις και φράσεις της ανδριώτικης, μάλλον της χωραϊτικής, ντοπιολαλιάς, αποτυπώνει με αφορμή τα κείμενα που επιλέγει, καθημερινές πράξεις, ιδιαίτερα χαροπιά ή τραγικά συμβάντα, κάποιες μορφές της πόλης, χώρους, συνήθειες, εκδηλώσεις και κυρίως αυτά που αποκαλεί τα μικρά περιστατικά της ζωής. Η επιλογή των κειμένων εκτείνεται στον παρελθόντα χρόνο, τα πιο παλιά από το 1884 ως το 1900, λίγα την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά τα περισσότερα αναφέρονται σε κείμενα από την πενταετία 1945-1950, όταν ο ίδιος ήταν 25 με 30 χρονών. Νομίζω πως αυτό δεν είναι τυχαίο. Η αποτύπωση του χώρου αφορά κυρίως τη χώρα και τους κοινωνικούς τόπους, οι οποίοι αναδεικνύονται σε τόπους συλλογικής αλλά και υποκειμενικής μνήμης. Ο πλάτανος της πλατείας, τον υγοριό και ο συνοικισμός, η αμμουδιά του παραποτιού, ο περίπατος του Ματζεβελάκη, τα σκαλάκια της πλατείας Καΐρη, το καλτερίμι του Μπυρίκου, τα τραπέζια του Φραγκούλη, του Μιλτιάδη Ψωμά, στολισμένα με τα υφαντά καντό καρό τραπεζομάντιλα για τους ευκατάστατους πελάτες, αλλά και τα ταπεινά κρασοπουλιά, μαγειρία και ταβερνία, τα μουσεία, τα ωραία παλιά καφενεία, ο κήπος της Λέσχης, τόποι καλοθύμητα στέκια που στέγαζαν και τους θείασους που έδιναν θεατρικές παραστάσεις στην Άνδρο. Πυκνές είναι και οι αναφορές στην Πλακούρα. Και βέβαια στην πρώτη θέση βρίσκεται η Καμάρα, η πενεμένη του Ρίβα. Γράφει. Κι εγώ παρόλο που δεν θα έπρεπε να περνιέμαι και να καμαρώνω σαν γνήσιος καμαριανός, μια και γεννήθηκα μεγάλωσα και ζω μόνιμα 200 περίπου μέτρα από τη Ρίβα, από τα 75 χρόνια που κουβαλώ στην πλάτη μου, το λίγο-λίγο τα 60, τα καλοκαίρια τους βέβαια, τάζησα ακατάπαυστα και ακατάλληλα δεμένος με την Καμάρα, την πλατεία της, τα σκαλάκια της, τη γέφυρά της, τα σκουριασμένα καπόνια της, αλλά κυρίως με το μολάκι της, τα βράχια της, τη θάλασσά της με την εφρόσινη επαφή της δροσερής και επιθυμητής αγκαλιάς της,
και τις γνώριμές μου μαυιές καμπύλες των κυμάτων της. Καθαρά ερωτική σχέση. Η δεκαετία στην οποία επικεντρώνει τα κείμενά του ο Αντώνης Πολέμης είναι δύσκολη, ηρωική, συνάμα και τραγική, η δεκαετία του 40-50. Όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η κατοχή, η πείνα του 41, η απελευθέρωση και ο εμφύλιος πόλεμος έχουν ελάχιστες αναφορές στα κείμενα που επιλέγει και συνακόλουθα και στα σχόλιά του. Εξαίρεση αποτελεί ο βομβαρδισμός της Άνδρου από τους Γερμανούς το 1943 και το κάψιμο των Πυρικαίκων. Είναι σαφές πως εντελώς συνειδητά επιλέγει να στραφεί στην καθημερινότητα, στα μικρά περιστατικά της ζωής, αποφεύγοντας έτσι τις πολιτικές και κοινωνικές αναφορές στα πέτρινα χρόνια και τις γκρίζες μνήμες της εποχής εκείνης, αλλά και στη δύσκολη οικογενειακή ζωή. Το 1948 πεθαίνει σε νοσοκομείο της Αμερικής ο πατέρας του. Η πολιτική κατάσταση λοιπόν σχολιάζεται ολιγόλογα με βάση δύο παλιά σημειώματα από τις εφημερίδες «Η Φωνή της Άνδρου» και «Η Άνδρος» με θέμα τις δημοτικές εκλογές στον προπροηγούμενο αιώνα. Εντελώς διαφορετικά όμως αφήνει να ξετυλιχτούν οι σκέψεις του για πολλά συμβάντα, γουστόζικα ή συνταρακτικά όπως γράφει, που συνέβησαν πάνω στο γκρέμνο του, συγκρίνοντας το παρελθόν με το παρόν των κειμένων. Ζητήματα της παλιάς καθημερινότητας, όπως το οδικό δίκτυο Χώρας Γαβρίου, Ολοκροκάλες και Λακκούβες, με ένα μοναδικό αυτοκίνητο το 1946, το ζήτημα των σκουπιδιών, οι ανατιμήσεις στα κάρβουνα και η κάθοδος των καρβουνιάριδων από τα χωριά που τους θυμάται σύμμουζους, αλλά συμπαθέστατους, η έλλειψη σπίρτων στα χρόνια της κατοχής, το δίκτυο φωτισμού της πόλης, θύμα και αυτό του βομβαρδισμού, οι διανομές σηματισμού μετά τον πόλεμο, η εξάπλωση του ηλεκτρισμού και η απόκτηση του πρώτου ψυγείου στο σπίτι, αλλά και τα καλλίγραμμα παλιά επιβατικά καράβια που εξυπηρετούσαν τη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, μαζί με τους λιγοστούς τότε τουρίστες της εποχής. Ξεχυλίζει από αγάπη όταν αναφέρεται στη Μοσχάνθη, το Μαρί ή το Καριστάκι, που κροσάριζε ακατάπαυστα σχεδόν για χρόνια τον Καβοντόρο, μαζί με τους άξιους καπετάνιους και τα πληρώματά τους. Λίγα σημειώματα αναφέρονται σε γεγονότα που σφράγισαν την τοπική μνήμη της χώρας, όπως το γκρέμισμα της γέφυρας του Κάστρου, της Καμάρας του 1949 και το ξαναστήσιμό της λίγα χρόνια αργότερα, ή το ναυάγιο στον Υποριό το 1936. Και από δίπλα οι παλιές χωραϊτικές συνήθειες, οι επισκέψεις στα σπίτια των εορταζόντων για τις χαιρετούρες, τα έμετρα ευχετήρια που διανέμονταν από σπίτι σε σπίτι, από τους κοινοτικούς υπαλλήλους για την πρωτοχρονιά, το πανηγύρι της αναλήψεως στον Υποριό, η προετοιμασία και η ανάβαση της τρομερής καυκάρας για το πανηγύρι στο μοναστήρι του Άι Παντελεήμωνα κάθε Ιούλη, η βραδινή συνάντηση για τους λίγους μύστες, συζητητές πιότερο παράκλετο κόκκους, τους παλαιομοδίτες της διασκέδασης, που δεν έχουν όπως σημειώνει καμιά σχέση με τους σημερινούς εξυγχρονιστές της τέψης, οι οποίοι τότε σύγναζαν στα 3-4 μπακάλικα ή στα μικρά ταβερνάκια με τα βαρέλια γεμάτα μυρωδάτο ρετσινάτο ή το ρουμπινί κοκκινέλι τους. Σε άλλη τονικότητα καταγράφει τις αναπόφευκτα επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο μελαγχολικές, περισσότερο για τον ίδιο, φθινοπορεινές αναχωρήσεις των ξένων και ανδριωτών παραθεριστών που άφηναν τη χώρα νεκρή πολιτεία. Αρχές του 2001 καταθέτει στον Εξάντα το πιο αυτοβιογραφικό του κείμενο, «Τη ζωή μαζί με τον παππού», τον καπετάν Αντώνη τον Ντελικυρίκη, τον Λολοπεδινό, που έζησε στις Στενιές και τον οποίο χάρηκε από τα 6 μέχρι τα 15 του χρόνια. Ίσως αυτό το κείμενο για τον Λεβέντη Καπετάνιο, που σπάζοντας τον κλειό, μετέφερε με το καΐκι του στα τέλη του προπερασμένου αιώνα από τη Σύρα όπλα και πολεμοφόδια στους κριτικούς επαναστάτες, γκλετζέ και ακούραστου χορευτή μέχρι τα 80 τόσα του, μερακλή και άχταστου μάγειρα που την τελευταία μέρα της ζωής του, αφού τη γάνισε τζέρια, σηκωτάκια, σβήνοντάς τα με γλυκό κρασί, τάφαε, τα δροσίστηκε, μαζί με μια κούπα μπρούσκο κάπρισε το στερνό καπνό του, έγειρε πλάι, αποκοιμήθηκε γαλήνια και γλυκά και δεν ξαναξύπνησε,
Ίσως σε αυτό το κείμενο ο Αντώνης Πολέμης καταθέτει ανεπιφύλακτα τη διπλή του νοσταλγία. Νοσταλγία που αναφέρεται και σε πολλά άλλα σημειώματά του και έχει να κάνει με τη νοσταλγία της νεότητας, αλλά και με τη νοσταλγία για τις εξαφανισμένες παλιές υλικότητες και κοινωνικότητες. Χωρίς να εξειδανικεύει πάντα το παρελθόν, πολλές φορές γράφει για τα δύσκολα, μαύρα και άραχλα χρόνια, αναγνωρίζοντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και πνευματικά επιτεύγματα της μεταπολεμικής ζωής, νοσταλγεί όμως έντονα τις λολάδες της νεότητας. Νοσταλγία μου, αμαρτία μου, γράφει σε κάποιο άλλο σημείωμα, και νοσταλγεί την κοινωνικότητα που νιώθει να χάνεται κάθε χρόνο που περνά, μαζί με τις διαρκώς μειούμενες βιολογικές δυνάμεις του ίδιου και των συνομιλίκων του. Ο ακούραστος ποδηλάτης, έχοντας καταβροχθήσει χιλιάδες βιβλία, έχοντας περπατήσει απ' άκρη σ' άκρη την αγαπημένη του άνδρο, έχοντας χαρεί την αθηναϊκή ζωή των βιβλίων και των εκδηλώσεων, των θεατρικών παραστάσεων, των κινηματογραφικών έργων, των καφενείων και των παλιών κουτουκιών, από τη Στοά στην Ευρυπίδου μέχρι τους Μιλάνους, στο Βόλο, γιατί φιλοπερίεργος όν είχε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές πόλεις της Δύσης, σε μια ευλογημένη συγκυρία μας άφησε συντροφιά και κληρονομιά συνάμα ένα κομμάτι από τον πλούσιο κόσμο του, στις φωνές της άνδρου. Νομίζω πως όλοι εσείς που τον γνωρίσατε, συνομήλικοι και νεότεροι, τώρα μέσα από τις σελίδες του αφουγκράζεστε τη γνώριμη στεντόρια, συχνά παλώμενη από τη συγκίνηση της αναπόλυσης και της νοσταλγίας φωνή του, η οποία προσκαλούσε μικρούς και μεγάλους σε μια διαρκή επικοινωνία και συνέβρεση, σε μια ατέλειωτη γιορτή. Ανακαλώ τα λόγια του παρακαταθήκη από το άλλο αυτοβιογραφικό του κείμενο, το Πάσχα και φέτος και κάποιες παλιές πασχαλιές. Εισαγωγικά. Οι πασχαλιές που περάσανε, τα χρόνια που κατρακυλήσανε και φύγανε ανεπιστρεπτοί, βαρύνανε αμήλικτα με το ασήκωτο φορτίο τους, σώμους και γόνατα, μαράνανε, ξεκουπουλιάσανε, νιάτα, ζωντάνια, πόθους και λαχτάρες, αφήνοντάς μας μόνη αυθεντική πραγματικότητα, την παρήγορη παραχώρηση της λιγοστής χαράς και της ελπίδας να ανταμώνουμε κάπου-κάπου με μνήμες τρυφερές. Είμαι σίγουρη πως όλοι και όλες θα το θυμάστε με τρυφερή μνήμη και νοσταλγία. Όσο για μένα, όπως μάλλον καταλάβατε, ο Αντώνης και η Ερατό με τη ζεστασιά τους μου χάρισαν μια δεύτερη οικογένεια και μια δεύτερη πατρίδα. Ελπίζω ότι αυτή την ωραία παρουσίαση μαζί με άλλα σχετικά κείμενα για το βιβλίο ότι θα μπορέσουμε να τα ξαναδιαβάσουμε το καλοκαίρι δημοσιευμένα στην Ισόρμητο. Δύσκολα μπορούσαμε να σκεφτούμε άνθρωπο πιο κατάλληλο να μας θυμίσει με ζωντάνια τον Αντώνη από την αγαπημένη μας Μαρίνα Καραγάτση που μας χάρισε μια τέτοια χαρά με το ευχαριστούμενο. Παπαγιάννη, αγαπητοί συμπατριώτες, καλησπέρα. Όταν πριν αρκετούς μήνες ο Δημήτρης Αγκολέτο, ο Δημήτρης Γιουτάφρας, με παρακάλεσε να γράψω κάτι, ή να πω κάτι για την εκδήλωση του Αντώνη, ήταν μια επιθυμία της Πόπης, του είπα ότι δυστυχώς έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, έχω χάσει το δεξί μου χέρι, έχω 4 χρόνια να γράψω. Δεν γίνεται. Μου είπε ο Δημήτρης, σκέψου το, ίσως με τον καιρό κάτι γίνει. Περάσαν οι μήνες και έφτασε ο Δεκέμβρης και ο Γενάρης και έλαβα την πρόσκληση που έλεγε ότι θα μιλήσει και η Μαρίνα Καραγάτση. Εκεί έπαθα ένα πανικό. Λέω, δεν γίνεται. Για τον Αντώνη πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό το έκανα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ξύπνησα Κυριακή πρωί και πήρα το μολύβι με το αριστερό μου χέρι και για πρώτη φορά στα 4 χρόνια τσούκου 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 όλη την Κυριακή και όλη τη Δευτέρα, μόνο για χάρη του Αντώνη. Και να συγχωρέσετε για τις ατέλειες που θα έχει, γιατί δεν ήταν, ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου τη Μαρή Κανέζη που ήρθε Δευτέρα βράδυ και της το υπαγόρεψε και το καθαρόγραψε γιατί ήταν γεμάτο μουτζούρες και στην φίλη μου Λίζη Τσιριμόκου που ήρθε και μου το χτύπησε στο κομπιούτερ. Ευχαριστώ και τις δύο φίλες
και ακούστε αυτό το ατελές κείμενο. Αντώνης Πολέμης, ένας καμαριανός. Πάρτε ένα λευκό χαρτί και κάμποσες χρωματιστές και ρομπογιές, γεμίστε το χαρτί με ένα ωραίο θαλασσινό γαλάζιο και στη μέση σχεδιάστε ένα νησάκι, την Άνδρο. Στα βορειοδυτικά της γράψτε Γαύριο και λίγο πιο κάτω Μπατσί. Στα νοτιοανατολικά γράψτε Κόρθη και λίγο πιο πάνω Χώρα. Μετά πάρτε ένα ψαλίδι και τεμαχίστε την Άνδρο μας. Εσείς θα κρατήσετε μόνο το κομματάκι του χαρτιού που γράφει Χώρα. Δεν τελειώσαμε όμως. Εδώ χρειαζόμαστε και μια αεροφωτογραφία της πόλης. Παίρνουμε πάλι το ψαλίδι και με γενναιότητα τραβάμε μια κάθετη ψαλιδιά. Τώρα λοιπόν δεν απομένει στα χέρια μας παρά μια Χερσόνησο σπαρμένη με διάφορα διόρατα σπιτάκια και μερικά επιβλητικά αρχοντικά. Και αν κάποιος από εσάς διαθέτει παιδική ματιά, ίσως στη θέση της Χερσονήσου μπορεί να φανταστεί ένα μεγάλο καμπουριαστό και άκακο αμφίβιο. Να τη και η μουσούδα του. Ξεπροβάλλει από το νερό, δαγκώνοντας μαλακά, ένα πέτρινο γεφυράκι που η άλλη άκρη του πάει και ακουμπάει στον απέναντι θαλασσοφαγωμένο βράχο με το σκοτεινό κουφάρι ενός βενετσιάνικου κάστρου στην κορυφή. Αυτό λοιπόν το ακροτελεύθερο κομμάτι της χώρας που ονομάζεται Καμάρα υπήρξε ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας ή καλύτερα ο παράδεισος του Αντώνη Πολέμη. Και τώρα προς αναζήτηση του ήρωά μας και με οδηγώ πάλι τη γνωστή αεροφωτογραφία, κατεβαίνουμε τον κεντρικό δρόμο της Καμάρας. Στα αριστερά, λίγο πριν από μια μεγάλη εκκλησία, στο μπαλκόνι ενός διόροφου σπιτιού που κοιτάζει τη θάλασσα, μόλις και διακρίνεται η φιγούρα ενός ανθρώπου. Εδώ, ποιητική αδεία, αναγκαζόμαστε να πάρουμε ένα μεγεθυντικό φακό και η φιγούρα ξεκαθαρίζει. Είναι ένας άντρας περασμένης ηλικίας, μεσαίου αναστήματος, σταράτος, νησιώτικα μελαχρινός. Θα έλεγε κανείς πως δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, μέχρι που άθελά του κάποια στιγμή γυρίζει και κοιτάζει το φακό. Αυτό το βλέμμα που το φωτίζει μια βαθιά ανθρωπιά και μαζί μια άκακη παιδική απορία και αθωότητα, δεν μπορεί παρά να ανήκει στον ήρωά μας, τον Αντώνη Πολέμη. Μονόπρακτο. Οι ονειροπολίσεις του Αντώνη Πολέμη στο μπαλκόνι του σπιτιού του, ένα καλοκαιριάτικο σούρουπο και από το βάθος του σπιτιού η φωνή της γυναίκας του, της Αρατός. Αντώνης, ξεφτίδια και ανάρια νεφελώματα σαν κομματάκι παλιάς ταινίας που προβάλλεται θαμπή και φλού στο πανί, μου έρχονται στο νου εικόνες από τα τρυφερά παιδικά μου χρόνια. Ερατώ. Αντώνη, πού τρέχει πάλι ο λογισμός σου, κοντεύει να σου ρουπώσει. Έλα, μπες μέσα. Αντώνης, συνομίλη και γεωργήτες όλοι μας, ασημάζει αυτή τη τρελοπαρέα. Ερατώ. Αντώνη. Αντώνης, Ζανή, Νικολό, Θανάση, άραγε μ' ακούτε εκεί που βρίσκεστε. Θυμάστε πρεθυρία τις τρεχάνες μας, στις αλάνες, στα τυχιά, στη ρίβα, στο παραπόρτι. Ερατώ. Εγώ ξέρω γιατί δεν απαντάς. Κάθε σούρουπο η ίδια ιστορία. Ο Αντώνης αρναντεύει το παραπόρτι και νοσταλγεί τις αγιοργήτικες καγκαλιές. Αντώνης, αυτό θα πει αγάπη. Η Ερατώ μπορεί και μαντεύει ακόμα και τις σκέψεις μου. Με ξέρει απ' έξω και ένα κατωτά. Παύση. Εμένα όμως τώρα μου έρχεται στο νου μου μεγάλη εβδομάδα. Τι θραβαλικό γινόταν θεούλη μου με τις καμπάνες του Αγιώργη. Ολόκληρη μάχη ποιος θα τις πρωτοχτυπήσει. Μονή ή όλες, ξόδι ή διπλοκάμπανο. Ερατώ, Αντώνη, άσε πια τα καμαριανά και έλα μέσα να φάμε. Αλήθεια τώρα που το θυμήθηκα για την καθαρή Δευτέρα θα βρεις κανέναν αχινό. Αντώνης, η Ερατώ μου ζητάει αχινούς και τι θυμάμαι εγώ. Τη βόλτα γύρω από το κάστρο, με το κολοκοτρονέικο σουγιά στο μπανιερό, ολοτρέλες, παιχνίδι και ξεφωνητά, και να ξανοιγόμαστε μέχρι το φανάρι για να μαζέψουμε χαλικωτές πεταλίδες στα βράχια και μετά να βουτάμε και να ανεβάζουμε αυγωμένους αχινούς. Ερατώ, Αντώνη, σε παρακαλώ, έλα να φάμε. Έχω βράσει και τα λιφόνια που μάζεψες χτες στο συνετή.
Αντώνης. Πόσο με νοιάστηκε αυτή η γυναίκα και εγώ πόσο την ταλαιπώρησα και πόσο εξακολουθώ να την ταλαιπωρώ. Τι να κάνω όμως, αφού αρνούμαι πεισματικά να ενηλικιωθώ. Μια ζωή μπλεγμένη ανάμεσα στις πιο τρελές παιδιάστικες σκανδαλιές και τους πιο ανεξήγητους φόβους. Ερατώ. Αντώνη, επιτέλους θα έρθεις. Αντώνης. Τι να κάνω, γερνώ και μυαλό δεν βάζω. Μέσα μου εξακολουθώ να ανήκω στους ασημάζευτους αμμουδίτες του ξυπόλυτου τάγματος της Καμάρας. Ακατάλληλα δεμένος με την πλατέα της, τα σκαλάκια της, τη γέφυρά της, αλλά κυρίως το μολάκι της, τα βράχια της, τη θάλασσά της, τη δική της και δική μου θάλασσα που την περιζώνει, την κανακεύει, την γλυκοφυλάει. Ερωτώ. Έλα, Αντώνη μου, έλα καμαριανέ, ναι μου, αμμουδίτη. Συγχώρα με που σε βγάζω από τον ονειροκολλήματά σου, αλλά θα κρυώσει η φουρτάλια. Αντώνης βγαίνει από τις ονειροπολίσεις και σηκώνεται. Εσύ λες συγχώρα με. Εγώ τότε τι να πω που τόσο σ' αγάπησα, αλλά και τόσο σε πέδεψα μια ολόκληρη ζωή. Όσες συγγνώμες και να σου ζητήσω, λίγες θα είναι. Νύχτα σε ρωτώ για τα καλά. Άντε πάμε μέσα. Μας περιμένουν οι φουρτάλια και τα λιφόνια μας. Τι σχόλια να κάνουμε. Ξεκινήσω ευχαριστώντας όσους είχαν την πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση ή την συνέβαλαν στην πραγμάτωσή της. Το Σύλλογο Φίλων Καϊρίου Βιβλιοθήκης και τον Δημήτρη Κιντάτα, τον Κώστα Στάικο που μεσολάβησε για τη διάθεση της αίθουσας, την Κατερίνα Καΐρη για το τρατάρισμα που έγινε στην Άνδρο, τον Γιώργο Δάμπαση για την ταινία του που δέχτηκε απόψε να πρωτοπροβληθεί εδώ, τον Σπύρο Πολέμη που συνέδραμε στην υλοποίησή της, τους ομιλητές από το τραπέζι, φίλους δικούς του, πρεσβύτερους ή νεότερους και τέλος όλους εσάς που ήρθατε να τιμήσετε τη μνήμη του. Για το βιβλίο που στήθηκε το περσινό καλοκαίρι αντί Στεφάνου, λίγα λόγια λέω στην ταινία που θα ακολουθήσει και δεν τα επαναλαμβάνω για να μην σας κουράσω. Θέλω όμως και πάλι να ευχαριστήσω τους φίλους που συντονίστηκαν όλοι με τον ποδηλάτη που απαθανάτησε ο Βαγγέλης Λουκίσας και το τελειώσαμε ορθοπεταλιά. Την Ελένη Στόφα, τον Παναγιώτη Καπένη, την Ερυφίλια Ράπογλου, καθώς και τις εκδόσεις Gutenberg που το δέχτηκαν με ανοιχτή καρδιά. Απλώς να καταθέσω εδώ πως ξεκίνησε από ανάγκη να συμφιλειωθώ με όσα προηγήθηκαν. Προσωπική ανάγκη να κάνω κάτι για εκείνον που μου την έφερε και ξεψύχησε τόσο βιαστικά, ώστε ούτε το χατήρι του τελευταίου χαιρετισμού δεν του έκανα, ενώ ήμουν πλάι του και το ζητούσε. Αλλά βλέπετε δεν τον πίστευα. Οι φωνές της Άνδρου πάντως υπερέβησαν τις προθέσεις μου. Η θερμή υποδοχή στο βιβλίο ξεπέρασε τον κύκλο των γνωρίμων, του συντάκτη τους, όπου θα μπορούσε να θεωρηθεί αναμενόμενη. Πατώντας στέρεα στον χώρο που τον έθρεψε και χειριζόμενος το κοντήλι με άνεση, ο κυραντώνης μου την έφερε και πάλι. Τώρα που οι ψηφίδες μπήκαν η μια πλάι στην άλλη, αποκαλύφθηκε πως είχε συνθέσει σε καιρούς ανύποπτους μια δική του τυχογραφία του γενέθλιου τόπου, που αγάπησε αλλά και που τον στήχιωσε, καταπνίγοντας τα πλούσια αποθέματα που η φύση του είχε χαρίσει. Γιατί ο Αντώνης Πολέμης ήταν πλούσιος άνθρωπος. Όχι όπως το εννοεί η εφορία, αλλά όπως είχε προκύψει μέσα από τις αργόσυρτες και διασταυρούμενες παραδόσεις καραβοκύριδων και εμπόρων σε ένα τόσο δαγκρέμνο όπως του άρεσε να αποκαλεί την Άνδρο. Μοναδικός κανακάρης από όλες τις πλευρές, εισέτραξε στο έπακρο την αγάπη, αλλά και υποτάχθηκε στις επιταγές της. Έμεινε έτσι αιώνιος ανήσυχος και ανικανοποίητος έφηβος, να ταλανίζει τους οικείους του με τα καπρίτσια, τις αιμονές και τους πανικούς του, να διασκεδάζει τον περίγυρό του με την καλόκαρδη ανοιχτοσύνη και τις ατέλειωτες βροντερές αφηγήσεις του και να παλεύει με τις αλλεπάλληλες αντιφάσεις του, λάτρης της παράδοσης και αντικομφορμιστής ως το τέλος. Δεν είμαι της ώρας να σας ιστορήσω κατά λεπτός πόσο σωτήριο, εκτός από δύσκολο, ήταν στην Άνδρο της δεκαετίας του 60 και του 70 να έχεις πλάι σου αυτόν τον φιλοπερίεργο και παρορμητικό, ευσυγκίνητο και ευέξαπτο έφηβο. Ξέρω πως σε μια σύναξη σαν τη σημερινή
θα περηφανευόταν να αναφέρω τα ατέλειωτα θέατρα, τα μουσεία, τις συναυλίες και τις ταβέρνες, όπου μέτρεχε ανάμεσα στα 10 και τα 15 μου χρόνια, όταν η Χούντα όριζε το μίζερο πολιτισμικό στερέωμα. Θα χαιρόταν να αναφέρω το υπόγειο του Κουν, εδώ πλάι, που δεν χάναμε παράσταση, και τον Όιστραχ στη Βιέννη το Μάιο του 70, όταν με χίλια ζόρια βρήκαμε οι δυο μας εισιτήριο, και παραλίγο να μην τον ακούσουμε, γιατί η περιβολή μας δεν ήταν της περιοπής της όπερας της Βιέννης. Τα χάλια μας ήταν. Ωστόσο, απόψε θέλω για άλλα να σας μιλήσω. Για τον τρόπο που με εξφενδόνησε στη θάλασσα, στην αγαπημένη του Καμάρα, και έμαθα να κολυμπώ, για το παιχνίδι με τα κύματα πλάι στα βράχια και στο παραπόρτι, για τους πανύψηλους μάιδες που πηδούσε πρώτος με σορτσάκι, καψαλίζοντας τις τρίχες των ποδιών του, ενώ με έσπρωχνε να ακολουθήσω, για τις πορείες στα βουνά, όπου έμενα μόνη μέσα στα φρύγανα και τα πουρνάρια και έπρεπε 8-10 χρονών να βρω μια άκρη. Για τον τρόπο που μου επέτρεψε, ή πιο σωστά δεν με εμπόδισε, να κυκλοφορώ 12χρονη μόνη στην Αθήνα και 2-3 χρόνια αργότερα να έρχομαι εντελώς μόνη, τάχα για παραγγελίες του μαγαζιού, προσφέροντας και σε μένα το άλοθη που χρησιμοποιούσε ο ίδιος, ώστε κάθε λίγο και λιγάκι να τριγυρίζει στα αγαπημένα του στέκια. Μόνη και στο Λονδίνο 17χρονη το καλοκαίρι του 75. Και μια από τις λίγες φορές που κλήθηκε να παίξει τον πατέρα προστάτη και να έρθει να δώσει τη συγκατάθεσή του για το σπίτι που βρήκα πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, άδραξε και πάλι την ευκαιρία για εκδρομή, κατέφτασε με ένα σακίδιο που ξεπερνούσε τον πόη του και από τη φούρια να βρει τα δρομολόγια των λεωφορείων για τη Χαλκιδική, ξέχασε να δει το σπίτι που υποτίθεται πως ήρθε για να εγκρίνει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να φανταστείτε τι ευεργετική ανάσα ήταν όλα αυτά για ένα παιδί αναθρεμμένο στην κλειστή μικροκοινωνία της χώρας και τι αποκοτιά εκ μέρους του. Επρόκειτο βέβαια για επιλογή, μη συνειδητή νομίζω, μιας κουλτούρας ελευθερίας. Πλάι σε αυτόν τον άνθρωπο που υπήρξε ο πατέρας μου, που φοβήθηκε τους φόβους του και δεν άνοιξε τα φτερά του, εγώ μεγάλωσα χωρίς το φόβο που χειραγωγεί και πνίγει, το φόβο που είναι σύστιχος με τις μικρές συντηρητικές κοινωνίες. Είναι αυτή η πιο μεγάλη μου οφειλή. Μια οφειλή με διφορούμενη ανταπόδοση. Γιατί είμαι σίγουρη πως χαιρόταν που στο καράβι έδινα τη ρότα που έκρινα κάθε φορά. Έπαιρνε έτσι κατά κάποιο τρόπο εκδίκηση για τις δικές του αναστολές και υστερήσεις. Μόνο που έβλεπε με παιδιάστικο παράπονο το καράβι να ξεμακραίνει και ο ίδιος να μην βρίσκεται στην πλώρη. Αν μη τι άλλο, ο χώρος εδώ, που ήταν μαζί με το καφενείο επάνω ένα από τα στέκια του στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, απαιτεί να καταθέσω κι άλλη μια οφειλή, κουλτούρα ελευθερίας κι αυτή, που είναι η σχέση με τους ανοιχτούς ορίζοντες του βιβλίου. Ποδηλάτη και βιβλιοφάγο θα το θυμούνται όσοι τον γνώρισαν τα τελευταία χρόνια και δεν τον πρόλαβαν τυπογράφο, πράκτορ εφημερίδων, βιβλιοπόλη, αλλά και γλετζέ, πρόσκοπο και ορειβάτη. Αυτή τη βουλημική σχέση με το βιβλίο ήθελε όπως όλα να τη μοιράζεται. Από παιδί, όταν έβλεπε να ασχολούμαι μετά του σχολείου, εκνευριζόταν. Μου φώναζε πως αλλού είναι η ουσία, και έτσι πάσχιζα να τελειώσω τα σχολικά διαβάσματα μια ώρα αρχίτερα και να επιδοθώ σε άλλες αναγνωστικές περιδιαβάσεις για να γλιτώσω το χαρακτηρισμό του σπασίκλα. Μονίμως μου το λέει αυτό. Με ενθουσιασμό βροντόδιο στο τέλος, όταν πια η βαρικοία δεν του επέτρεπε άλλες απολαύσεις, επέμενε να διαβάσω το ένα ή το άλλο λογοτεχνικό αριστούργημα. Κάθε φορά που περνούσα από το σπίτι, με περίμεναν στίβες, μυθιστορήματα ιδίως τον τελευταίο καιρό. Εκείνος τα κατανάλωνε με ρυθμούς που πιο πολύ άσχολοι εγώ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Κρατούσα και τις επιφυλάξεις μου κατά πόσον ήταν όλα αριστούργηματα, όπως συνέβαινε και με τους ανθρώπους που τους έβρισκε όλους εξαιρετικούς. Το περασμένο καλοκαίρι εδέησα να πιάσω στα χέρια μου ένα από τα αριστουργήματα που δεν του είχα κάνει το χατήρι να διαβάσω όσο ζούσε. Ίσως επειδή η ιστορία αγάπης και σκότους του Ισραηλινού Άμος Οζ κινείται με μαεστρία στα δύσβατα μονοπάτια των σχέσεων με τους γονείς, το θεώρησα ως το καλύτερο μεταθανάτιο δώρο που μπορούσε να μου κάνει. Δώρο και πάλι πολλαπλά απελευθερωτικό. Λίγο αργότερα έτυχε να μου χαρίσουν το ευαντήριο του Ραντέτσκι, του Αυστριακού Ιώζεφ Ροτ, πρωτοδημοσιευμένο το 1932. Όσο το διάβαζα, σκεφτόμουν πόσο κρίμα ήταν που δεν μπορούσα πια να του το δώσω με τη σειρά μου να το διαβάσει κι εκείνος, μια και ήμουν σίγουρη πως θα το χαιρόταν ιδιαίτερα. Μου επιφύλασε ωστόσο κι άλλες εκπλήξεις.
Όταν τον Νοέμβριο σκάλιζα τα χαρτιά του, βρήκα τα ημερολόγια αναγνώσεων που κρατούσε τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Ήξερα πως έγραφε σε καρτελίτσες από τις βιβλιοκριτικές τι ήθελε να αγοράσει και εξορκίζοντας το θάνατο επαναλάμβανε πως δεν θα τα προφτάσει όλα αυτά που μάζευε. Ότι σημείωνε όμως και τι διάβαζε, μάλιστα με σχόλια κάποιες φορές, δεν το είχα πάρει είδηση. Το εμβατήριο του Ραντέτσκι το είχε διαβάσει ο Αθεόφοβος μόλις σχεδόν βγήκε το Μάρτιο του 10 και σημείωνε «Φραγκίσκος Ιωσήφ, Αυστρία, Βιέννη, αρχές Ευρώπης, άλλες εποχές. Να ταχθώ θερμά με αυτούς που αναγνωρίζουν τον Ροθ σαν ένας από τους μεγάλους συγγραφείς της Ευρώπης των αρχών του 20ου αιώνα. Δυνατή πένα, αριστουργηματικές γραμμές σε λάθος τιμές». Μου την είχε φέρει και πάλι ο κ. Αντώνης. Όπως καταλαβαίνετε, η αμφιθυμία που είναι φυσική όσο προσπαθείς να περιχαρακώσεις τη ζωή σου από ένα τέτοιο σύμφωνα, έρεται όταν αυτό σε εκλείψει. Μένει τότε το καταστάλαγμα και καταπιάνεσαι πιο ψύχρεμα με τις αποτιμήσεις. Δεν ξέρω αν ο πατέρας μου υπήρξε στη ζωή του ευτυχής. Τυχερός ωστόσο στάθηκε. Όχι επειδή έζησε τη ζωή που ήθελε. Έζησε όμως, χωρίς πολλούς κλειδονισμούς, τη ζωή του καιρού και του τόπου του και ενώ συχνά υπερεύει τα όρια της πολιτικής νομιμοφροσύνης και των κοινωνικών συμβάσεων, δεν πλήρωσε βαρύ αντίτιμο. Έμεινε αποδεκτός και σε πολλούς αγαπητός, προστατευμένος από ένα διαταξικό δίχτυ φιλότητας που ο ίδιος το τροφοδοτούσε και το καμάρωνε και πέθανε όταν ήγηκε η ώρα, χωρίς περισσή ταλαιπωρία, πλαισιωμένος από όσους ο ίδιος είχε αγαπήσει. Τυχεροί σταθήκαμε κι εμείς που μεγαλώσαμε πλάι του. Δεν είναι λίγο ο γονιός που πεθαίνει να σου αφήνει τη γεύση από τη χαρά της ζωής, να σου επιβάλλει να τον θυμάσαι χαμογελώντας, αποδιώχνοντας τις σκιές και τις πίζουλες αναμνήσεις. Δεν είναι λίγο, αντί άλλου μνημοσύνου, να σου υπαγορεύει τις παρέες και τις συνάξεις, να διασκεδάζεις τους φίλους με τις αποκοτιές και τις αγωγές του, με τις λολάδες και τις καλαφασάδες του, για να το πω αγριώτικα. Στις μουντές μας ημέρες, το χαμόγελο αυτό είναι μια ακόμη κληρονομιά του πλούσιου πατέρα μας, που θα θέλαμε και απόψε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Ευχαριστώ. Φίλοι, χάρη στην προνοητικότητα και την αγάπη του Γιώργου του Δάμβαση, έχουμε την ευκαιρία, τη μοναδική, να συναντηθούμε τον ίδιο τον Αντώνη σε ένα βίντεο που θα προβάλλουμε και αμέσως μετά ένα μικρό κέρασμα προσφορά της Κατερίνας της Καΐδη, όπως ακούσατε, και θα σας καληνυχτήσουμε μέχρι το επόμενο βίντεο.